Δείχνουμε το πρόσωπο ενός... Έχει και τελική ερώτηση μετά εάν από αυτές. Εάν ο παίκτης καταφέρει να απαντήσει και στις 23 ερωτήσεις, εκτός από τη βαθμολόγηση και την οικονομική απολαβή που θα έχει από τις 23 ερωτήσεις, δικαιούται, δεν υποχρεούται, να απαντήσει την ερώτηση Λούκουμο. Του δείχνουμε, πώς λέγεται η ερώτηση αυτή? Λούκουμος. 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 Έτσι τον ονόμασα εγώ. Γιατί λέγεται Λούκουμος? Γιατί δίνει τα πολλά λεφτά που λέμε. Δίνει τα 100.000, τα 200.000, τα 300.000. Με αυτή την ερώτηση θα γίνεται όλο το έργο. Η ερώτηση αυτή θα είναι. Λοιπόν, παιδιά, με το που σκάει η ερώτηση αυτή, περιμένει το κοινό την ερώτηση Λούκουμος. Για πάμε να ακούσουμε. Να δούμε ένα Λούκουμο. Ένα λεπτό, είναι κομμένη ανάσα σας. Έτσι. Έχετε κομμένη ανάσα όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή είστε οι τηλεθεατές του παιχνιδιού. Για να σας βλέπω, θέλω την αγωνία στα πρόσωπά σας να βλέπω. Για να δω, την αγωνία στα πρόσωπα. Όλοι, έτσι. Περιμένετε την ερώτηση Λούκουμος. Μια που είχαμε και επέτειο πριν από λίγες μέρες. Δείχνουμε, ας πούμε, τη φωτογραφία ενός διάσημου προσώπου. Μάλιστα. Και ζητούμε να μάθουμε το ζώδιό του. Το διάσημο πρόσωπο σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι? Είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ξέρει κανείς τι ζώδιο ήταν? Τι ζώδιο είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης? Ξέρεις και την ημερομηνία γέννησής του? Λοιπόν, γεννήθηκε στις 3 Απριλίου ή στις 7 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, του 1770. Μήπως ξέρει κανείς και το χωριουδάκι στο οποίο γεννήθηκε, για να δούμε έτσι. Να το κάνουμε και λίγο σόου το παιχνίδι, να μην είναι απλά λεφτά. Να μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα.